Από τον Οκτώβριο του 2015, ο Πάπυρος του Δερβενίου αποτελεί την πρώτη ελληνική εγγραφή στο Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου». Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη εκδήλωση από την καταχώρηση. Έπαιξε ρόλο μια απλή γνώση που είχα από το Πανεπιστήμιο για τους Παπύρους και ανεγνώρισα το έβριμα μέσα από την πυρά του ενός τάφου και το μετέφερα στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη των τάφων του Δερβενιού ήταν ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της μακεδονικής αρχαιολογίας στην εποχή εκείνη, μετά την ανακάλυψη της Πέλλας το 1957 από τον Φώτη Πέτσα. Ο Πάπυρος του Δερβενίου αποτελεί το αρχαιότερο αναγνώσιμο χειρόγραφο της Ευρώπης. Ανακαλύφθηκε το 1962 στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι η γραφή του έγινε ανάμεσα στο 340 και 320 π.Χ. Πρόκειται για την αντιγραφή παλαιότερου παπύρου που χρονολογείται κοντά στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Είναι απλά ένα πάρα πολύ σημαντικό τεκμήριο της αρχαιότητας, αλλά είναι ένα έργο της αρχαιότητας, ένα τεκμήριο που συγκινεί και μιλάει ακόμη και σήμερα και στους καλλιτέχνες αλλά και στη σύγχρονη ζωή μας. Η συλλογική μνήμη των λαών φυλάσσεται σε βιβλιοθήκες, αρχαιοθήκες, μουσεία και τόπους συντήρησης διασκορπισμένους ανά την Ιδρώγειο και αντανακλά την ποικιλία των γλωσσών, των λαών και των πολιτισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μετά την καταχώρηση του Παπύρου του Δερβενίου στο Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO θα ακολουθήσουν και άλλες επιγραφές.